Ομολογία ενοχής από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάση Μπούρα, ο οποίος δήλωσε ότι η συνεδρίαση για το Predator αφορά την ΕΕΠ. Ως τώρα, όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες έλεγαν ότι η ΕΕΠ δεν έχει σχέση με το Predator. Πώς λοιπόν αφορά την ΕΕΠ? Σύμφωνα με πληροφορίες στην Επιτροπή, ο πρόεδρος κ. Θανάσης Μπούρας, όταν ρωτήθηκε γιατί είναι μυστική η συζήτηση, απήντησε ότι είναι μυστική η διαδικασία γιατί αφορά την ΕΕΠ. Η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση του Γιώργου Κατρούγκαλου και του Χάρη Καστανίδη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, παρατήρησε ότι αυτό συνιστά ομολογία της κυβερνητικής πλευράς ότι οι Λαβράνος, Μπίτζιος και Ντίλιαν έχουν σχέση με την ΕΕΠ, κάτι που είναι αντίθετο με όσα μέχρι σήμερα υπεστήριζε η κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι οι Λαβράνος, Μπίτζιος, Ντίλιαν έχουν κληθεί για το θέμα των υποκλοπών του Predator. Συγκλονιστική δήλωση, χαρακτήρισε την αναφορά Μπούρα ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ, Χάρης Καστανίδης. Ως προς τους μάρτυρες, ο Γιάννης Λαβράνος απήντησε στις 25 Νοεμβρίου ότι δεν έρχεται λόγω προσωρινής διαμονής στο Λονδίνο. Ζήτησε να απαντήσει μέσω του προξενείου μας. Ο Φέλιξ Μπίτζιος το ίδιο. Απήντησε στις 23 Νοεμβρίου ότι είναι πρόθυμος να απαντήσει γραπτός μέσω του προξενείου. Ο Ταλ Ντίλιαν δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί, όπως βεβαιώθηκε από τις Ισραηλινές αρχές. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε ότι η στάση αυτή δεν είναι ανεκτή, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον κανονισμό, η προσωπική παρουσία και ότι θα πρέπει να ξανακληθούν